Μέσω της μουσικής, μαθητές έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Τόνισαν την ανάγκη στήριξης των μουσικών σχολείων από την κυβέρνηση, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες φοίτησης, με φόντο τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα, αλλά και την έλλειψη θέρμανσης στο σχολείο τους, στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, όπου οι καθηγητές έχουν φτάσει στο σημείο να φέρνουν από τα σπίτια τους τα δικά τους θερμαντικά σώματα για να ζεσταθούν. Επειδή είμαστε μουσικοί και δεν μπορούμε να παίξουμε, άμα είναι τα χέρια μας κρύα, οι καθηγητές φέρνουν θερμαντικά σώματα από το σπίτι. Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετέχει ενεργά στην Πανελλήνια Μουσική Διαμαρτυρία. Διεκδικούμε κατάλληλες υποδομές. Κάνουμε όργανο, μπαίνουμε μέσα στην τάξη και τα 10 λεπτά τα περνάμε στο να ζεσταίνουμε τα χέρια μας για να μπορούμε να παίξουμε. Κατά περιόδους κάποια όργανα δεν γίνονται. Αυτό έχει να κάνει και με την κατανομή της μουσικής παιδείας στον ευρύτερο χώρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μουσικά σχολεία σε όλη την επικράτεια είναι μονάδες παραγωγής έργου, καταγραφής μουσικών τάσεων. Και όλα αυτά στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης των μουσικών σχολείων που διεκδικούν μεταξύ άλλων την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, την πιστοποίηση των μουσικών σπουδών των μαθητών στο σχολείο και τη δωρεάν παροχή των βιβλίων των μουσικών μαθημάτων. Το ταμπουρά που είναι ένα υποχρεωτικό όργανο, δεν έχουν τα παιδιά να κάνουν. Μας λένε ότι υπάρχει δωρεάν παιδεία, αλλά δυστυχώς τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν μόνα τους να αγοράζουν τα πεντάγραμμα, τα βιβλία μουσικής. Ενώ είναι ένα σχολείο, το μουσικό σχολείο είναι ένα σχολείο που έχει τόσα, μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά, δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το σχολείο μας δεν έχει χώρο σίτησης. Επειδή είμαστε ένα μουσικό σχολείο που τρώμε εντός του χώρου, τρώμε στα θρανία. Και το άλλο εξίσου σημαντικό, ότι δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου έκαναν λόγο για κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στην έλλειψη εκπαιδευτικών στο όργανο του ταμπουρά, αλλά και στην έλλειψη μεγάλων αιθουσών για την σίτησή τους. Μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη έχοντας στο πλευρό τους τόσο τους καθηγητές όσο και τους γονείς τους. Αγωνιζόμαστε για καλής ποιότητας δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Το κτηριακό και οι καθηγητές που δεν έχουν διοριστεί ακόμη σε κάποια μουσικά όργανα. Στηρίζουμε τα παιδιά, τα αιτήματά τους, που και κάποια είναι χρόνια γιατί δεν έχουν ενιαία μουσική ύλη και βιβλία. Και στα Χανιά, κατάληψη και μουσική διαμαρτυρία και τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν με πανό και συνθήματα. Τα παιδιά διεκδικούν μια πιστοποίηση η οποία πρέπει να πάρουν για να έχουν μοριοδότηση στα μουσικά πανεπιστήμια. Στο μέσο στράτη, τέσσερις... Όπως τόνισαν, διδάσκονται μουσικά όργανα σε διαδρόμους, κάτω από τις σκάλες, ακόμα και στην αυλή του σχολείου. Προβλήματα που, όπως είπαν, συχνά επηρεάζουν την απόδοσή τους. Και πολλές φορές κάνουμε μαθήματα έξω. Και έρχεται μια βροχή και δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε που να κάνουμε τα μαθήματα. Πάρα πολλές φορές, αν έρθει το καλοκαίρι στο σχολείο μας, θα δείτε έξω να γίνονται μαθήματα οργάνων. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μια κοινωνία όπως τα Χανιά. Το Μουσικό Σχολείο πρέπει να είναι κόσμημα.